Μαρία Χάνου είναι η κούκλα κόρη της Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και του ταξιάρχη Χάνου. Στα 22 της έχει ήδη για διαβατήριο την πρώτη της εμφάνιση τηλεοπτικά στη θρυλική σειρά «Μάγισσες της Μύρνης», ενσαρκώνοντας το ρόλο της Κατίνας σε νεαρή ηλικία. Την συναντήσαμε στον Γκάζι και στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη μας μίλησε για τους γονείς της και φυσικά για την απόφασή της να γίνει ηθοποιός. Επειδή είσαι από μια καλλιτεχνική οικογένεια, ήταν αναμενόμενο το να ασχοληθείς και εσύ με το θέατρο? Για μένα ήταν, γιατί καθώς μεγάλωνα αισθανόμουν όλο και πιο κοντά σε αυτό, δηλαδή. Το χρειαζόμουν, ήθελα να πάω προς τα εκεί. Παρ' όλα αυτά δεν πιστεύω ότι είναι απαραίτητο για κάθε παιδί που γεννιέται από ηθοποιούς, ας πούμε, ή από τραγουδιστές ή από καλλιτέχνες να ακολουθήσουν το επάγγελμα των γονιών τους. Δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητο αυτό. Όταν ήσουν μικρή πήγαινες στις παραστάσεις, ήσουν στις κουίντες που λένε. Ναι, συνέχεια στα καμαρίνια, με παίρνανε όπου μπορούσαν μαζί τους. Στις περιοδίες, γενικώ σε όλα αυτά. Η πρώτη σου τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στις Μάγισσες της Μύρνης. Πώς είχε γίνει αυτή η πρόταση τότε? Θα έπαιζε η μαμά μου στις Μάγισσες της Μύρνης και ήξερα ότι ψάχνουν ένα κοριτσάκι. Δεν θυμάμαι πώς προέκυψε ακριβώς και πήγα εγώ, ας πούμε, κάπως έτσι. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήμουν και σε μια πολύ μικρή ηλικία, το έβλεπα πολύ σαν τη μεγαλύτερη διασκέδαση, ας πούμε, που θα μπορούσα να έχω. Ήταν ένα παιχνίδι για μένα τότε. Οι άνθρωποι του χώρου γνωρίζουν ποιοι είναι οι γονείς σου? Οι άνθρωποι του χώρου που με γνωρίζουν τώρα δεν το ξέρουν. Άνθρωποι που έχω γνωρίσει όμως μέσω των γονιών μου, φυσικά και το γνωρίζουν. Θεωρείς ότι αυτό σε έχει βοηθήσει ή μπορεί και να σε βοηθήσει στο μέλλον? Σίγουρα με έχει βοηθήσει. Είναι σίγουρα θετικό πολλές φορές, όπως είναι και αρνητικό όμως. Υπάρχουν και οι δύο όψεις. Έχει να κάνει με το πώς το χειρίζεται ο καθένας. Αν μπορούσες, θα έκρυβες ότι είσαι η κόρη της Ελισάβετ και του ταξιάρχη? Τώρα όχι, τώρα είμαι περήφανη, τώρα καμαρώνω. Αλλά όσο ήμουν στη σχολή, που στη σχολή μπαίνει σε μια διαδικασία να αμφισβητήσεις και λίγο αυτά που ήξερες, το έφερα λίγο βαρέως, γιατί ανησυχούσα με διάφορα πράγματα που μπορεί να προκύψουν. Τώρα όχι, τώρα είμαι πολύ περήφανη, ναι, δεν το σκέφτομαι καν. Τώρα πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Το σεξ λεξικών, η επιστήμη του έρωτα» στο Θέατρο 104, που αφορά σε δύο έφηβους στην Αθήνα του 1978 που επιχειρούν να κάνουν έρωτα για πρώτη φορά. Η Αγγελίτα και ο Σπύρος ήρθαν και με είδαν στο «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» που παίζουμε στο Θέατρο Θυσίων και είπανε να το δοκιμάσουμε. Αυτή η εμπειρία είναι πρωτόγνωρη. Είναι πολύ σημαντική για μένα, γιατί είναι η δεύτερη δουλειά που συμμετέχω. Είναι εύκολο για έναν ηθοποιό να έρθει κοντά με έναν άλλον ηθοποιό, αλλά χωρίς να υπάρχει ουσιαστικά το ερωτικό κομμάτι? Κι εγώ είχα μεγάλη αμηχανία στην αρχή και πολλή αγωνία για το πώς θα γίνει. Παρ' όλα αυτά, επειδή και ο Χρήστος είναι πιο έμπειρος από μένα, με αντιμετώπισε με πολύ σεβασμό και πολύ διακριτικά, σιγά σιγά. Ξέρεις, από το φίλι στο μάγουλο, ας πούμε, σιγά σιγά αρχίζεις και αισθάνεσαι πιο άνετα και καταλήγεις να κάνεις και ερωτικές σκηνές, ας πούμε, χωρίς να ντρέπεσαι, χωρίς να αισθάνεσαι άσχημα.